4 της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα που αφορά αυτή τη συμφωνία για το μακεδονικό ζήτημα. Και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, κύριε Πρόεδρε, και είναι το ελληνοτουρκικό. Και υπάρχει η θεωρία ότι η Τουρκία αναβαθμίζει διαρκώς την ένταση, καθώς βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Εσείς τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Θεωρείτε δηλαδή ότι μετά τις εκλογές θα ηρεμήσει ο Ερντογάν? Μακάρι. Δεν μπορώ όμως να σας το πω με βεβαιότητα. Υπάρχει πράγματι μία, ας το πούμε έτσι, αύξηση της έντασης το τελευταίο διάστημα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία έχουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση και έναν τελείως διαφορετικό Ερντογάν. Και βεβαίως όσο πηγαίναμε και πηγαίνουμε, τώρα είμαστε στις τελευταίες μέρες προς τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές, και όσο βεβαίως είναι χρήσιμη η ψηφοφόροι που ανήκουν στον εθνικιστικό χώρο, οι εντάσεις και οι ρητορικές φραστικές επιθέσεις έγιναν ένα καθημερινό φαινόμενο. Όμως θα έλεγα ότι το πιο κρίσιμο από όλα δεν είναι οι ρητορικές επιθέσεις. Το πιο κρίσιμο κατά την άποψή μου είναι ότι είχαμε το τελευταίο διάστημα και μια ποιοτική διαφοροποίηση στη στάση της Τουρκίας, στο Αιγαίο, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μια διαφοροποίηση η οποία καταγράφηκε και με περιστατικά, που χρειάστηκε να έχουμε πολύ μεγάλη ψυχραιμία για να μην οδηγηθούν σε επεισόδια. Το είδαμε με τη στάση σε ό,τι αφορά την γεώτρηση που παρεμποδίσανε της Ιταλικής εταιρείας ΕΝΗ στην Κύπρο, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και βεβαίως με μια απαράδεκτη ενέργεια που αφορά την σύλληψη και κράτηση εδώ και τρεις σχεδόν μήνες χωρίς κατηγορίες στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, όπου εδώ έχουμε την τουρκική πλευρά να συμπεριφέρεται όχι ως ένας γείτονας και εταίρος μάλιστα στο ΝΑΤΟ, αλλά να συμπεριφέρεται με όρους που δεν συνάδουν στη λογική της καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Η Τουρκία όμως είναι μια δύναμη την οποία πρέπει κανείς να την υπολογίζει. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, Σύρους πρόσφυγες. Αξίζει σεβασμό γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνεστε ότι είναι και μια χώρα που παίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της Ελληνο-Ευρωτουρκικής Συμφωνίας, δηλαδή στην προσπάθεια επίλυση ή εν πάση περιπτώσει σταθεροποίηση τη κατάσταση, γιατί δεν λύνεται, σταθεροποιείται όμως και έχει σταθεροποιηθεί, τη προσφυγική κρίση. Και η Τουρκία είναι μια χώρα κρίσιμη στην ευρύτερη περιοχή, μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο σημαντικά προβλήματα. Έχει εντάξει στο εσωτερικό τη, είναι αναμειγμένη στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία, ξαναφούντωσε το κουρδικό ζήτημα. Αντιμετωπίζει και θέματα που έχουν να κάνουν με πολιτικές εντάσεις στο εσωτερικό της. Άρα λοιπόν το πώς θα συμπεριφερθούμε στην Τουρκία, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και πρέπει να έχουμε μια σοβαρή και συγκροτημένη στρατηγική. Κύριε Πρόεδρε, ένα θέμα το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη ένταση στην Άγκυρα και ειδικά στον κύριο Ερντογάν είναι το θέμα των 8. Εμένα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε εκείνη τη συνέντευξη που είχα πάρει πριν έρθει στην Αθήνα, όπου είχε πει έτσι πολύ ανοιχτά ότι ήταν θυμωμένος γιατί εσείς του είχατε υποσχεθεί ότι ενδεχομένως μέσα σε 48-72 ώρες θα γίνεγαν οι 8 πίσω. Ρωτάω λοιπόν ευθέως, είπατε κάτι τέτοιο ή κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν κάτι παρόμοιο? Δεν θα μπορούσα να έχω πει κάτι τέτοιο, κύριε Βαχελάδη, διότι έχω πλήρη επίγνωση του διαχωρισμού των εξουσιών σε έναν ευνομούμενο κράτος όπως είναι η Ελλάδα. Και δεν θα μπορούσα να υποσχεθώ σε έναν ηγέτη άλλης χώρας για τις αποφάσεις που θα πάρει η δικαστική εξουσία. Άρα λέει ψέματα ο κ. Ερντογάν. Ο κ. Ερντογάν, αν επέμενε σε αυτό, εάν έλεγε, δεν ξέρω τι κατάλαβα από αυτό το τηλεφώνημα. Εγώ ξέρω ότι εγώ ποτέ δεν του υποσχέθηκα ότι θα γυρίσουν. Βεβαίως του είπα
ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει ανοιχτή πόρτα στους πραξιοπηματίες. Δεν είναι οι πραξιοπηματίες καλοδεχούμενοι στην Ελλάδα και το είπα και δημόσια. Και του είπα ότι εκτιμώ ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα θα είναι διαδικασίες όπου η δικαστική εξουσία θα λειτουργήσει με γνώμονα το δίκαιο και θα κρίνει με βάση το αν οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Ερντογάν επέμενε σε αυτή τη θέση και στάση, την οποία επαναλαμβάνουν κάποιοι μετά, γιατί την επόμενη μέρα αφού το είπε σε εσάς, δεν το έθεσε μπροστά μου ενώπιον ούτε στην κατηδία συζήτηση, ούτε στη συνέντευξη τύπου, η οποία ήταν και τόσο ήρεμη, όπως σας θυμίζω, τα ανοίξαμε όλα. Με ένταση. Από τότε όμως το έχει ξαναπεί αρκετές φορές, όπως ξέρετε, και ο ίδιος και η κυβερνητική αξιωματούχη. Ναι, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Και λέω λοιπόν, εάν επέμενε σε αυτό. Μήπως δηλαδή αυτό είναι ένα πρόσχημα προκειμένου να δικαιολογεί μία στάση που δεν δικαιολογείται για μια φιλική, μια χώρα γειτονική, μια χώρα συμμαχική, ένα πρόσχημα για να δικαιολογεί μια έντονη επιθετική ρητορική που αφορά και αποσκοπεί σε άλλα θέματα εσωτερικής κατανάλωσης. Διότι εάν όντως ήταν θέμα... ας το πω έτσι, μπέσας, ντυμότητας, γιατί δεν μου το έθεσε. Γιατί στην συνέντευξη τύπου δεν το έβαλε. Γιατί στην κατευθείαν συζήτηση δεν το έβαλε. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Η θέση και η στάση μου ήταν απόλυτα καθαρή απέναντί του, όπως και ήταν και είναι, διότι και σε όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, μια θέση ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και βεβαίως των ετοιμάτων της ελληνικής πλευράς. Από την άλλη πλευρά όμως και μια στάση όπου επιδιώκει να διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Διότι θεωρώ πως οι ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας που δεν μπορούν να είναι σε άλλο επίπεδο πέρα από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο μπορεί να είναι αυτοί που αποτρέπουν ακόμα και μη εσκεμμένα περιστατικά και ατυχήματα να εξελιχθούν σε δυσάρεστες, δυσάρεστα επεισόδια. Ο πρόεδρος Ερντογάν συνδέει, συγγνώμη, συγχωρείς Τάσο, συνδέει και τρία μέτωπα. Το ένα είναι αυτό με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς, το άλλο είναι με τους 2 Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται ακόμα φυλακισμένοι χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορητήριο. Και το τρίτο είναι το προσφυγικό με το οποίο εκβιάζει ανοιχτά. Τι έχουμε να περιμένουμε εμείς από αυτά? Πώς τα χειρίζεστε αυτά τα θέματα? Κοιτάξτε, καταρχάς σε ό,τι αφορά την απαράδεκτη σύλληψη και κράτηση χωρίς απόδοση κατηγοριών στους 2 Έλληνες στρατιωτικούς, την έχουμε αναδείξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πήραμε ακόμα και απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ήταν ένα θέμα που διαχειρίστηκε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο πρόεδρος της Κομισιόν στη συνάντηση με τον Ερντογάν στην Βουλγαρία. Ένα θέμα για το οποίο μας έχουν υποστηρίξει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο όμως και η Ρωσία, καθότι το έθεσα στον πρόεδρο Πούτιν στη τηλεφωνική μας συνομιλία. Έχουμε κάνει τα πάντα σε διπλωματικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή και θα πρέπει να οπλιστούν και με υπομονή οι 2 Έλληνες στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους. Σας έχει ζητήσει εσάς στους 8 σαν αντάλλαγμα για τους 2 ευθέως? Ευθέως όχι. Δεν τους έχει ζητήσει. Και δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να το κάνει. Φαντάζομαι όμως ότι κι εσείς διαβάζετε δηλώσεις και μια ρητορική που αφήνεται να υπονοηθεί. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Με αφορμή αυτό όμως. Ένα συναφές θέμα. Είπατε ότι η στάση σας απέναντι στον Ερντογάν για το θέμα των 8 ήταν καθαρή. Θέλω λοιπόν μια καθαρή θέση στο ερώτημα που θα σας θέσω. Ο Άριος Πάγος για τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, σωστά κατά τη γνώμη μου, πήρε μια απόφαση που λέει ότι δεν πρέπει να εκδοθούν γιατί δεν θα έχουν δίκαιη δίκη. Άρα, εικάζουμε ότι η Τουρκία σήμερα δεν είναι κράτος δικαίου, όπως ξέρουμε ότι είναι τα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, το ίδιο δικαστικό όργανο, ο Άριος Πάγος δηλαδή, μόλις πρόσφατα πήρε μια εντελώς διαφορετική απόφαση για έναν άλλον Τούρκο, τον Τουργκούτ Καγιά, ο οποίος τυχαίνει να είναι κομμουνιστής, και αποφάσισε ότι αυτός πρέπει να εκδοθεί. Δηλαδή, για τους 8 δεν υπάρχει κράτος δικαίου, για τον έναν υπάρχει κράτος δικαίου. Και ρωτάω εσάς, παρότι είναι απόφαση δικαιοσύνης, γιατί η τελική απόφαση
ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό θα αποφασίσει αν θα εκδοθεί ή δεν θα εκδοθεί. Δεν θέλω να πιστέψω ότι επειδή αυτός είναι κομμουνιστής, άρα είναι πιο ελαστικά τα κριτήρια του Αρίου Πάγου. Αυτό δεν θέλω να μπω σε αυτόν τον πειρασμό να κάνω αυτό το συνειδημό. Ναι, αλλά εσείς το είπατε. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ακόμα και όταν διαφωνώ, και δεν είναι λίγες φορές που διαφωνώ με αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, οφείλω αυτές τις αποφάσεις να τις σέβομαι. Αυτό ορίζει η διάκριση των εξουσιών σε μια ευνοούμενη πολιτεία. Από εκεί και πέρα, το τι θα πράξει η ελληνική κυβέρνηση θα χειριστεί και αυτό το θέμα με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι απλά ένα θέμα ηθικής τάξης, αλλά ένα θέμα η σχέση με την Τουρκία και το πώς θα το χειριστούμε. Αλλά είναι ένα ακόμα δύσκολο θέμα, το οποίο έχει τεθεί μπροστά μας και θα το χειριστούμε με υπευθυνότητα αλλά και με δικαιοσύνη, που πολλές φορές δυστυχώς δεν αποδίδεται από εκεί που πρέπει να αποδίδεται. Μπορούμε να πάμε στα θέματα της οικονομίας. Να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας, θα έλεγα, ναι. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσεις τώρα. Τελικά το δούνο του. Μόνος φοράει γραβάτα. Ναι. Τελικά το δούνο του θα είναι στο πρόγραμμα ή δεν θα είναι στο πρόγραμμα. Τα θετικά του δούνου του, αν μπορεί να βρει κάποιο θετικά, είναι ότι έχει σωστή, κατά τη γνώμη μου, άποψη στα θέματα των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία είναι θηριώδη. Και απορώ πως μια καχεκτική οικονομία, όπως είναι ακόμη η δική μας, μπορεί να τα πιάσει. Και όμως τα έπιασε. Ναι, αλλά προφανώς κάποιοι πληρώνουν το κόστος. Το ένα είναι τα πλεονάσματα με τα οποία διαφωνεί το Δουνουτού, το άλλο είναι το θέμα του χρέους. Βέβαια είναι αρνητικό το Δουνουτού σε δύο άλλα βασικά ζητήματα. Ήταν ο εμπνευστής και αυτός που επέβαλε τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση των φορολογίων. Τελικά θα είναι το Δουνουτού, θέλουμε να είναι, μας βολεύει να μην είναι. Κύριε Παπά, έχουμε φτάσει στο τέλος. Και έχοντας φτάσει στο τέλος και έχοντας ολοκληρώσει τόσο δύσκολες μεταρρυθμίσεις από την πλευρά μας, θα σας πω εφθαρσώς ότι πλέον μικρή σημασία έχει αν θα είναι ή δεν θα είναι. Με την έννοια δηλαδή πια, αν θα χρηματοδοτήσει ή δεν θα χρηματοδοτήσει στο λίγο χρόνο που απομένει το τρίτο πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καθότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη χρηματοδότηση. Όταν ήδη με επιτόκια αντίστοιχα με αυτά που μας δανείζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπορούμε να βγαίνουμε σε αγορές και να παίρνουμε από τις αγορές χρήματα. Άρα δεν έχει καμία ουσιαστική αξία το να συμμετάσχει με χρηματοδότηση στο πρόγραμμα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Αν έχει μια αξία, είναι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τώρα, των κρίσιμων για το χρέος, να ρίξει το βάρος του, προκειμένου να πάρουμε την καλύτερη δυνατή λύση, εφόσον λέει ότι υποστηρίζει, και δεν έχω λόγους να το αφισβητώ, την καλύτερη δυνατή λύση για το χρέος. Τώρα, αν θέλετε μία κρίση επί του επί της σημασίας, αν θέλετε, της χρηματοδότησης ή μη, της παραμονής ή μη, στην ίδια την διαπραγμάτευση αυτή καθ' αυτή για το χρέος, θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση βρίσκεται στο επίπεδο της συγκεκριμενοποίησης των απαραίτητων μέτρων για να γίνει διαχειρίσιμο το χρέος. Τι σημαίνει αυτό? Για να μπορούν δηλαδή να έχουμε πρόσβαση σταθερή και διαρκής αγορές χρήματος μετά το Σεπτέμβρη του 2018. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θεωρώ και πιστεύω, βοηθάει, αλλά η συμμετοχή του ΙΜΗ με χρηματοδότηση στο τρίτο πρόγραμμα λίγη σημασία θα έχει τελικά στην αξιοπιστία της λύσης που θα δοθεί στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η πιθανή μη συμμετοχή του με χρηματοδότηση στο πρόγραμμα θα πλήξει την αξιοπιστία της λύσης που θα δοθεί στις 21η Ιουνίου. Η αξιοπιστία της λύσης στην 21η Ιουνίου θα κριθεί από τις αγορές. Και οι αγορές, έχοντας όχι διαισθητικό, αλλά έχοντας τα facts, έχοντας τα δεδομένα της λύσης που θα δοθεί, θα κάνουν τους υπολογισμούς τους και θα δούνε. Είναι αυτή η λύση ικανή να κάνει τα ελληνικά ομόλογα και κυρίως το δεκαετές
όχι ερωτεύσιμο, αλλά αγοράσιμο. Δηλαδή να μπορεί να, κανείς να το αγοράσει έχοντας. Η Ιταλία δεν έχει επισκιάσει αυτό το σενάριο. Σε αυτή την εκδοχή η λύση, και μην, ανεξάρτητα του ότι θα ακουστεί η δεξιά και η αριστερά, θα είναι μια λύση μεγάλης επιτυχίας. Αν είναι μια λύση που δεν κάνει αγοράσιμα τα ελληνικά ομόλογα της δεκαετίας, τότε θα είναι μια λύση η οποία δεν θα μας λύνει τα προβλήματα. Η Ιταλία, πιστεύω κύριε Παχελά, ότι βοηθάει και όχι δυσχεραίνει τη διαπραγμάτευση αυτή την ώρα. Βεβαίως, long term, στο μακροπρόθεσμο διάστημα, αν έχουμε πράγματι αναταράξεις διαρκείς και αντιθέσεις και συγκρούσεις που θα επηρεάσουν τις όρους που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία, δεν θα είναι καθόλου βοηθητικό. Αλλά σε τούτη τη φάση, ο φόβος ότι μπορεί να υπάρχουν αναταράξεις τελικά που δεν θα οφείλονται στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία, αλλά εξωγενείς αναταράξεις, καθιστά όλους όσους θέλουν τη λύση, και πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικό, ότι όλοι θέλουν τη λύση, να σκέφτονται και μια δεύτερη φορά μήπως δώσουν και κάτι παραπάνω για να είναι πιο σταθερή η λύση. Εγώ έθεσα το θέμα του Δουνουτού γιατί θέλω να το συνδέσω με το θέμα της μείωσης των συντάξεων. Αυτό ήταν ο εμπνευστής και αυτό επέβαλε τη μείωση των συντάξεων που υπογράψα τη συμφωνία. Το θέμα είναι το εξής. Όποτε σας ρωτάνε εσάς ή τον κύριο Τσακαλώτο εάν θα μπείτε σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης της συγκεκριμένης ρύθμισης, η απάντησή σας είναι δεν είναι της παρούσης. Μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ερώτηση είναι, θα μπείτε σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης? Εάν πετύχετε, έχει καλό. Εάν δεν βρείτε συμμάχους, θα πειθαρχήσετε ή θα πάτε σε μονομερείς ενέργειες? Κύριε Παπά, η απάντηση δική μου σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, συντάξεις, αφορολόγητο, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησε ο κ. Τσακαλώτος, δεν είναι της παρούσης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, αν θα πάμε σε λογική επαναδιαπραγμάτευσης, δηλαδή τι, των στόχων, μετά το τέλος του προγράμματος, αυτή είναι η βασική υποχρέωση. Να έχουμε 3,5% μέχρι το 22 και 2% από το 22 και μετά. Και να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και δεν θα έχουν ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα λόγω χρόνου. Αναφέρομαι σε μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα, ιδιωτικοποιήσεις. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης η επαναδιαπραγμάτευση των στόχων. Διότι καταρχάς τους πετύχαμε αυτούς τους στόχους με πολύ μεγάλες θυσίες και με πολύ μεγάλο κόπο. Θα ήταν το χειρότερο δυνατό μήνυμα που θα μπορούσα να εκπέμψω σήμερα εγώ σε αυτούς που στη Γερμανία περιμένουν αγωνία να δουν τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και πιστεύουν να δώσουμε μια λύση ουσιαστική, ή αυτή η λύση ουσιαστική που θα δώσουμε θα μας γυρίσει μπούμεραγκ, γιατί η Ελλάδα θα ξαναγυρίσει στην εποχή των ελλημάτων, στην εποχή που ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν λέω μιλάω ευθέως και λέω ότι όποιος θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία από αυτή που πετύχαμε με τόσο κόπο, με τόση μάχη και με τόση σύγκρουση το προηγούμενο διάστημα, ας βγει να το πει. Από την άλλη όμως λέω ευθαρσώς ότι τα δεδομένα σήμερα μας δίνουν τη δυνατότητα με αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία είναι υψηλά, αλλά εξαιτίας των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, που ακόμα δεν έχουμε αξιοποιήσει, μας δίνουν τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να έχουμε πολύ σοβαρό χώρο δημοσιονομικό για να κάνουμε ελαφρύνσεις. Το 2019 έχουμε 700 εκατομμύρια δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να υπολογίζουμε την πιθανότητα υπέρβασης, υπερπλεονάσματος, Από τώρα είναι δεδομένο ότι έχουμε 700 εκατομμύρια και θα πάνε στοχευμένα σε φοροελαφρύνσεις. 1,6 δις το 2020 και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν η πορεία της οικονομίας μας δίνει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για ελαφρύνσεις εκεί όπου έχει ανάγκη και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία, και θα τις προχωρήσουμε αυτές με σύνεση και με υπευθυνότητα. Το επόμενο διάστημα βεβαίως όλοι θα διαπιστώσουμε ότι και το 2018 θα υπάρξει αυτή η λεγόμενη υπεραπόδοση. Η υπεραπόδοση η οποία οφείλεται όχι
στην περαιτέρω επιβάρυνση από όσοι είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, σε περαιτέρω μέτρα και σε περαιτέρω επιβαρύνσεις, διότι διαψεύστηκαν οι κασάνδρες που προέβλεπαν κόφτες, που προέβλεπαν δημοσιονομικό κενό, που προέβλεπαν νέα μέτρα. Η υπεραπόδοση οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αυξάνεται η απασχόληση και αυξάνονται και τα έσοδα του ΕΦΚΑ, σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό, στη συγκράτηση βεβαίως της πατάλης και στον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης. Αυτή λοιπόν η υπεραπόδοση θα μας δώσει τη δυνατότητα και φέτος του 2018 να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις πάντοτε με κοινωνικό γνώμονα, πάντοτε στοχεύοντας στα πιο ευάλωτα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το κρίσιμο είναι, και αυτή είναι η δική μου αρχή, να δίνουμε τη μάχη μία-μία, βήμα προς βήμα. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μου δεν είναι στην 1η-1η του 19. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μου είναι να ολοκληρώσουμε τα προαπαιτούμενα, να κλείσουμε την τελευταία αξιολόγηση, να πάρουμε τη λύση που θέλουμε για το χρέος και που θα δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, στην ελληνική οικονομία και στα ελληνικά ομόλογα, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για την επόμενη μέρα του μνημονίου που δεν θα έχει δεσμεύσεις. Βεβαίως, πέραν της δέσμευσης, να πιάσουμε τους στόχους, αλλά που θα έχει τη δυνατότητα η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε εμείς ξανά και μετά, να διαμορφώνει αυτοί τους όρους με τους οποίους θα πιάνει τους στόχους. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Τα μέσα που θα πιάνει τους στόχους. Και όταν τα καταφέρουμε όλα αυτά, όταν αποκτήσουμε την ελευθερία μας να διαμορφώνουμε εμείς τους όρους με τους οποίους θα πιάνουμε τους στόχους, θα συζητήσουμε λοιπόν και για το τι θα κάνουμε με τα αντίμετρα, τι θα κάνουμε με τα μέτρα. Θυμηθείτε μόνο ένα πράγμα. Ότι η κυρίαρχη συζήτηση εκείνες τις μέρες από την αντιπολίτευση, από τη μεγάλη μερίδα των μέσων ενημέρωσης, ήταν ότι τα αντίμετρα είναι, πως τα λέγανε τότε, ψεύτικα. Αυτό δεν λέγανε. Ψεύτικα. Γιατί θα πιάσετε 3,5%. Λοιπόν, το πιάσαμε, το υπερβήκαμε, θα το ξαναπιάσουμε, θα το υπερβούμε. Και αν έχουμε τη δυνατότητα. Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με τους οποίους συναντιέστε, μάλιστα με τον κύριο Ρέγκλινγκ σήμερα, επαναλαμβάνουν μονότονα, εκνευριστικά μονότονα, ότι εντάξει όλα αυτά, αλλά πρέπει να επιμείνετε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες όταν ακούνε αυτή τη φράση, κουμπώνονται για να τριχιάζουν. Ο κύριος Παπαγιαλάς δεν νομίζω. Το αντίθετο, είμαι υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Όταν τις κάνει μια αριστερή κυβέρνηση, δεν έχει βοήθεια το πράγμα. Μα είπε όλοι οι Έλληνες ο κύριος Παπάς. Όχι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια υπερβολή, λοιπόν. Κοιτάξτε, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο ατύχημα για τη χώρα ήταν ότι όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, που βεβαίως οφείλονταν στα υπερβολικά ελλείμματα και βεβαίως μετά στις επιλογές που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης των τραπεζών που διώγγωσαν το χρέος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τα μνημόνια ήταν ότι δεν υπήρξε μια ορθολογική προσέγγιση της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε να υπάρχει λιγότερη δημοσιονομική προσαρμογή και περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Τι έγινε? Φορτώσανε μια δημοσιονομική προσαρμογή εμπροστοβαρή, η οποία δεν ήταν από καμία κοινωνία και από καμία οικονομία πιθανό να γίνει ανεκτή, και δεν προχώρησε σε καμία διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Καμία. Καμία. Οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Σαμαρά, Παπαδήμου δεν κάνανε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τη μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά την αναξαρτοποίηση της αρχής δημοσίων εσόδων την κάναμε εμείς. Η μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά το δημόσιο τομέα και τη δυνατότητα να υπάρχουν μόνιμοι θεσμικοί γενικοί γραμματείς την κάναμε εμείς. Τη μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά την ενοποίηση των ταμείων, από το 1950 συζητάμε γι' αυτό σε αυτή τη χώρα, την κάναμε εμείς. Τους χάρτες, τους δασικούς, τους κάναμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε. Που δεν υπήρχαν ούτε στο 3% της επικράτησης και τώρα έχει φτάσει στο 40% με προοπτική να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν. Να ρωτήσω αν καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν για ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης. Δεν μιλάω μόνο για το ασθενές κομμάτι, το οποίο περνάει πολύ δύσκολα εδώ και χρόνια. Έτσι. Έχω πλήρη επίγνωση, κύριε Παπαϊκή. Υπάρχει όμως ένας κόσμος ο οποίος δουλεύει σκληρά, πληρώνει φόρους και σφαίρες που απλά δεν βγαίνουν. Έχω πλήρη επίγνωση. Υπάρχει λύση αυτό. Έχω πλήρη επίγνωση, κύριε Παπαγελά, των δυσκολιών που έχει αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός για να φτάσουμε σήμερα εδώ που φτάσαμε. Εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να προστατευθούν οι πιο αδύναμοι, αλλά το ισοζύγιο τούτη την ώρα των βαρών
Έχετε δίκιο ότι βαραίνει τη μεσαία τάξη. Γι' αυτό και αποφασίσαμε ο δημοσιονομικός χώρος του 2019 να πάει στους φόρους, να μειωθούν φόροι. Και γι' αυτό, άμα με το καλό καταφέρουμε και πετύχουμε τη συμφωνία που θέλουμε, βγούμε με τον τρόπο που πρέπει να βγούμε, με σταθερή πρόσβαση στις αγορές δηλαδή, καθαρά και με το σπαθί μας και σταθούμε ξανά στα πόδια μας, Κυριακή κοντή γιορτή, γιατί θα μας κρίνετε, τότε θα δείτε ότι ήδη έχουμε ένα σχέδιο πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο με το καλό στην επόμενη έκθεση, στο Σεπτέμβρη, για να προχωρήσουμε στις αναγκαίες εκείνες βελτιώσεις πολιτικής, που δεν θα αλλοιώνουν βεβαίως, ούτε θα δημιουργούν την αίσθηση στους εταίρους μας ότι θέλουμε να τα διαλύσουμε όλα, γιατί εμείς πρέπει πια να έχουμε την ευθύνη για να προχωρήσει η χώρα, και όχι να μας την επιβάλλουν την ευθύνη κάποιοι άλλοι, αλλά θα έχουμε και την ευθύνη και τη δικαιοσύνη να δούμε προβλήματα και να λύσουμε προβλήματα και να ελαφρύνουμε κοινωνικές κατηγορίες που αδίκως έχουν επιβαρυνθεί. Γιατί είστε τόσο αρνητικός με την πιστοληπτική γραμμή στήριξης? Κοιτάξτε κύριε Παπά, διότι πιστεύω πραγματικά ότι έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει η δυνατότητα του ελληνικού του πολιτικού συστήματος και των κυβερνήσεων της χώρας στα πλαίσια τα συγκεκριμένα, τα συμφωνημένα, σε αυτά τα πλαίσια, να καθορίζει μόνη της κυβερνήσεις και εκλεγμένες ηρετές τα μέσα μέσα από τους οποίους θα φτιάξουν. Καλά, μόνοι σας τελείως δεν θα το κάνετε. Θα υπάρχει επιτροπή και έλεγχος. Ποια επιτροπή? Επιτροπή με την έννοια. Όταν λοιπόν έχεις πιστοληπτική γραμμή, ναι. Έχεις μνημόνιο καμουφλαρισμένο. Έτσι. Και λέμε, τώρα μια επιτήρηση ούτως ή άλλως θα υπάρχει. Και τώρα δεν απαλλάσσεται τελείως από την Επιτροπή η χώρα. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, υπάρχει ένα πλαίσιο θεσμικό που ορίζεται από συγκεκριμένο κανονισμό της Ένωσης. Αυτή είναι η ενισχυμένη υποπτία που λέμε. Η οποία, όχι, ούτως ή άλλως λέω υπάρχει ένα πλαίσιο, ακόμα και δεν έχεις κάνει μνημόνιο. Το σύμφωνο σταθερότητας. Λοιπόν, βεβαίως. Το οποίο έχει το European Semester, το ευρωπαϊκό εξάμεινο που υπάρχει, αλλά είναι άλλο. Και βεβαίως και οι χώρες που βγήκαν από μνημόνια έχουν έναν πιο ενισχυμένο βαθμό επιτήρησης, όπου έρχονται οι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί και το Διεθνές Ταμείο και κάνουν συστάσεις, αν δεν πιάνει στους στόχους. Είναι άλλο πράγμα να σου κάνουν συστάσεις και να διορθώνεσαι ή να μην διορθώνεσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρεις μπροστά σου αν δεν διορθώνεσαι, διότι και θα το κρίνουν και οι αγορές βοηθούν, έτσι. Και είναι άλλο πράγμα να τους έχεις πάνω από το κεφάλι σου και να σου επιβάλλουν πολιτική. Όχι μόνο με βάση τους στόχους, αλλά μέχρι και το τελευταίο ζήτημα. Για το πώς θα λειτουργούν τα σχολεία, για το πώς θα λειτουργούν τα περίπτερα. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άρα, αυτό που έζησε η χώρα σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της ευθυνότητας του πολιτικού συστήματος, δεν αμφιβάλλω, αλλά αυτό που έζησε η χώρα ήταν μια ειδική, μια περίπτωση εξαίρεσης, την οποία καλό να μην την ξαναζήσει. Διότι πράγματι απολέθηκε ένα πολύ σημαντικό μέρος της κυριαρχίας της χώρας, το οποίο θα το ανακτήσουμε με την έξοδο από τα μνημόνια καλώς εχόντων σε λίγους μήνες από σήμερα. Εγώ παρακολουθήσω τελευταία ερώτηση. Τελευταία όμως, γιατί με ειδοποιούν από το κοντρόλο ότι έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Τελευταία ερώτηση είναι, κύριε Πρόεδρε, από τότε που σας γνώρισα για πρώτη φορά με κάποια συνέντευξη παρουσίαση, θα έλεγα ότι μάλλον έχετε αλλάξει πολύ. Εγώ αναρωτιέμαι τι είναι το ένα πράγμα που σας έχει επνιδιάσει, κάνοντας αυτή τη δουλειά που κάνετε τώρα, το να είστε πρωθυπουργός της χώρας, και τι είναι αυτό που σας κρατάει ξύπνιο τη νύχτα. Αν είναι η Τουρκία, ένα συμβάν στο Αιγαίο ή κάτι άλλο. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι τη νύχτα κοιμάμαι. Και κοιμάμαι πρώτον γιατί έχω τη συνείδησή μου ισχύ, δεύτερον γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και μου λείπει ο ύπνος. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει καλός πρωθυπουργός που έπεσε τόσο άγαρμα στα βαθιά. Διότι εγώ δεν παρέλαβα μια χώρα χωρίς να έχω απλά εμπειρία διακυβέρνησης, όπως περισσότεροι που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά πρωθυπουργοί, αλλά ανέλαβα μια χώρα στην κόψη του ξεραφιού, που ήταν προσχεδιασμένο να είναι στην κόψη του ξεραφιού, χωρίς δημοσιονομικά αποθέματα, σε κατάσταση ασφυξίας και με έναν διαρκή εγκυβιασμό και απειλή
Τα ζήσαμε όλα αυτά. Για καλή μου τύχη δεν τα ζήσα μόνος μου. Τα ζήσα παρέα με τον ελληνικό λαό. Τα παρακολουθούσα, δεν τα έκρυψα. Όλα γίνανε ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια μακρινή ιστορία αυτή τη στιγμή. Η χώρα έχει ορθοποδήσει. Πήρα δύσκολες πολιτικές αποφάσεις για να ορθοποδήσει η χώρα, με πολιτικό κόστος, με μεγάλο πολιτικό κόστος. Πιστεύω όμως ότι το τέλος αυτής της διαδρομής σε μεγάλο βαθμό δικαιώνει αυτές τις αποφάσεις. Ο ελληνικός λαός βεβαίως θα κρίνει και η ιστορία. Αυτό το οποίο έχω να σας πω, κύριε Παχελά, είναι το εξής. Ότι σε αυτή τη διαδρομή υπήρξαν πράγματι πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές στιγμές όπου είσαι μόνος σου απέναντι στις αποφάσεις, όσους και αν έχεις δίπλα σου. Είσαι μόνος σου. Και που οι αποφάσεις σου μπορεί να καθορίσουν όχι μόνο τη δική σου, το δικό σου πολιτικό μέλλον, αλλά τις τύχες ενός ολόκληρου λαού. Και είναι βαριές αυτές οι αποφάσεις. Πιστεύω ότι τουλάχιστον προσπάθησα όλες αυτές τις στιγμές να λειτουργήσω με γνώμονα και τις αξίες μου, κυρίως όμως με γνώμονα αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι για το δημόσιο συμφέρον. Αν το πέτυχα ή όχι, νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι θα το κρίνει σύντομα και ο ελληνικός λαός, αλλά και η ιστορία. Δεν μας είπατε όμως ποιο ήταν αυτό που σύντομα δεν κατάλαβα. Και που σας δυσκόλεψε. Ναι, το 2019. Για να κλείσουμε με εκλογές δηλαδή. Το 2019. Με στην ώρα τους όμως. Το 2019 είναι μια εκλογική χρονιά. Οι πρώτες κάλπες που θα στηθούν έχουν και ημερομηνία. Είναι ευρωπαϊκές κάλπες. Νομίζω 24 Μαΐου. Μπορεί να στηθούν μαζί με τις εθνικές κάλπες. Και παπά, αυτό δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει η πρόθεσή μου είναι να είναι η δική μου κυβέρνηση η πρώτη μετά την κυβέρνηση Σιμίτη, αν δεν κάνω λάθος, που εξάρτησε τετραετία. Αυτό θα το πω με μεγάλη ειλικρίνεια για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι διότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και κάθε μέρα που περνάει είναι καλύτερη μέρα για τον ελληνικό λαό. Το χρειάζεται η οικονομία, ακόμα και όταν θα βγούμε από το μνημόνιο και θα έχουμε την καθαρή έξοδο και θα σταθούμε στα πόδια μας. Όταν βγάζεις κάποιον από την εντατική ασθενή, ακόμα και είναι αθλητής, δεν τον βάζεις να τρέξει κατοστάρι, τον έχεις σιγά σιγά να αναρρώσει, να μπορέσει να σταθεί κτλ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα βασικό φάρμακο για τη θεραπεία είναι η σταθερότητα. Της οικονομίας εννοώ. Η πολιτική σταθερότητα. Άρα λοιπόν εγώ θα εξαντλήσω κάθε προσπάθεια αυτή η σταθερότητα να αποτελέσει βάλσαμο για την οικονομία όλο το επόμενο διάστημα. Η χώρα χρειάζεται για να έχει καλύτερους μήπους ανάπτυξης, καλύτερη προοπτική. Χρειάζεται και καινούριο σύνταγμα. Φέτος έχουμε το καλύτερο καλοκαίρι. Στο θέμα φέτος αυτό. Έχουμε, θα έρθω σε αυτό. Φέτος έχουμε το καλύτερο καλοκαίρι στον τουρισμό. 32 εκατομμύρια τουρίστες. Έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και η εικόνα της Αθήνας από το μεγάλο αυτό αριθμό και τις μεγάλες επιτυχίες στον τουρισμό. Η οικονομία σιγά σιγά κινείται, η ανεργία πέφτει. Άρα λοιπόν έχω λόγους και για το συμφέρον της οικονομίας και της χώρας, αλλά και για το δικό μου, αν θέλετε. Δεν συγκρούεται σε αυτό το θέμα. Δεν έχω πολιτικό κόστος, έχω όφελος. Όσο πιο κοντά, όσο πιο μακριά πάμε, τόσο καλύτερα θα είναι οι ρυθμοί της οικονομίας, οι αριθμοί, οι συγκρίσεις σε σχέση με ό,τι παραλάβαμε. Από εκεί και πέρα, δεν σας κρύβω ότι έχω και ένα πολιτικό σχεδιασμό. Δεν θα τσουλήσει ο χρόνος. Δεν θα πούμε, βγήκαμε από το μνημόνιο, είχαμε την καθαρή έξοδο, πήραμε τη λύση για το χρέος, θα φορέσω μια γραβάτα και θα πάω να παίζω με τα παιδιά μου στο σπίτι μου. Όχι. Έχω πολιτικό σχεδιασμό. Η χώρα χρειάζεται το επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες σημαντικές. Και δεν αναφέρω μόνο στην επίλυση των κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Η χώρα χρειάζεται να ανοίξει και να προχωρήσει σε μια ουσιαστική συνταγματική μεταρρύθμιση. Αυτή η συζήτηση θα ανοίξει αμέσως μετά την έναρξη της νέας περίοδου στη Βουλή. Θα ανοίξει στη Βουλή, ενδεχομένως σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου να ανοίξει έντονα και μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ προτίθεμαι να καταθέσω δημόσια τις θέσεις μας ξανά για να ανοίξει ο διάλογος, αλλά αμέσως μετά την έναρξη της νέας περίοδου θα προχωρήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η χώρα πρέπει να φύγει μπροστά με την έξοδο από τα μνημόνια,
με την επίλυση κρίσιμων εθνικών θεμάτων που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν συσσωρεύσει αρνητικό φορτίο, με την ανάδειξη του γεωπολιτικού του ρόλου, με την ανάδειξή της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Θα τις πάρω αυτές τις πρωτοβουλίες, θα τα πάρω αυτά τα ρίσκα και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα δικαιωθούμε για τις επιλογές μας. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλο το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της επικαιρότητας, αν όχι όλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αλέξη Παπαχελά, Τάσο Παπά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Βεβαίως, κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε ελπίζω πολύ. Ελπίζω να κάναμε μια συζήτηση που να κράτησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μας ζωντανό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.